Καλησπέρα σε όλους. Όσοι ήρθατε τώρα, λέγομαι Χάρης Χαραλαμπίδης, είμαι υπεύθυνος στο Gastronomy Lab για το τετραήμερο αυτό της Χορέκα. Και μετά από μια πολύ όμορφη σειρά σεφ που είχαμε σήμερα και μια βράβευση που κάναμε στο εστιατόριο Πεσκέση στο Ηράκλειο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να κλείσουμε την ημέρα μας σήμερα με έναν σεφ που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά. Είναι ο Θάνος Στασινός. Όσοι έχετε φάει από τα χέρια του, καταλαβαίνετε τι λέω. Όσοι δεν έχετε φάει, θα έχετε τη χαρά να δοκιμάσετε κάποια νιγκύρι που θα φτιάξει σήμερα. Γενικότερα, η παρουσίαση θα επικεντρωθεί πάνω στις ιαπωνέζικες γεύσεις, αλλά πώς μπορούμε να τις προσεγγίσουμε με ελληνικά προϊόντα. Και πώς γίνεται αυτό επιτυχημένα, έτσι. Να σας πω μόνο λίγα λόγια για το σεφ. Μισό λεπτάκι να βάλω τα διπλά. Τα σούπερ γυαλιά θα. Λοιπόν, έχει εκπαιδευτεί στο Πάκτα των αδελφών Αντριά και έχει εργαστεί στο Ρίλτς Κάλτον στη Βαλένθια, στις Κάνες, ενώ στην Ελλάδα υπήρξε head chef του ομίλου Pacific Monte Carlo στην Κηφισιά και του γνωστού εστιατορίου Νικέη στο Κολονάκι. Παράλληλα, δούλεψε για αρκετά χρόνια ως chef σε θελαμικούς γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να τον βρούμε το καλοκαίρι στο Μπίμπλος, στη Μύκονο. Το 18 αποφασίζει να ταξιδέψει στο Περού, όπου για 1,5 μήνα, εισχωρώντας μέχρι και τα άγρια δάση του Αμαζονίου, δοκιμάζει τόσο τις αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις της κουζίνας Νικέη, όσο και τις παραλλαγές της. Από τις γιαγιάδες φαντάζομαι, έτσι, από τα χωριά εκεί στις γιαγιάδες. Τον περασμένο χειμώνα περνάει 1,5 μήνα στο Μεξικό για να στήσει το ΠΟΕΜΑ ως executive chef για λογαριασμό του βραζιλιάνικου κολοσσού τροφίμων γκρούπο Fisher και για να γνωρίσει την πραγματική μεξικάνικη κουζίνα. Σεφ μου, the stage is yours. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε όλα αυτά τα ωραία που θα μας πεις και θα φτιάξεις. Λοιπόν, είμαι ο Θάνος Στασινός. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε δύο ιδιαίτερα πιατάκια. Τι εννοούμε ιδιαίτερα, μου πείτε όλα ιδιαίτερα είναι. Πλέον όλοι κάνουμε ιδιαίτερα πιάτα. Αυτό που αναλύουμε ουσιαστικά σήμερα είναι το Greekalizing, δηλαδή πώς μπορούμε στην ιαπωνική φιλοσοφία, στην ιαπωνική κουλτούρα να ενσωματώσουμε μια παραδοσιακή συνταγή. Και αυτό το πράγμα και σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται ως αιρετικό. Θα μπορούσαμε επιτυχώς να πούμε ότι είναι μία μαγειρική αίρεση. Γιατί τη βαθιά παράδοση των Ιαπώνων, μία παράδοση εκατοντάδων ετών, μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε ένα κράχ σε αυτό το πράγμα που λέγεται νιγκύρι, το οποίο είναι το ρύζι, το ψάρι, με τις 1,002 τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιούν, και να το προσαρμόζουν επάνω στον εγκύρι. Με λίγο γουαζάμπι από κάτω, με λίγο σόγια, με ό,τι βάζει ο κάθε σεφ στην Ιαπωνία. Εμείς μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία και βάζουμε ένα καρφί σε αυτό το πράγμα. Κάνουμε μια σφαγή στην παράδοση. Σε γενικές γραμμές έχω ακούσει αρκετά πράγματα από οι Ιάπωνες όταν έρχονται να φάνε στο μαγαζί που εδρεύω. Ένα από αυτά είναι, με καλούνε και μου λένε, μας προσβάλλει στην πολιτιστική μας παράδοση. Και έχουν δίκιο, το κάνω. Από την άλλη όμως, λένε, σε ευχαριστούμε που μας βγάζεις και από τη μιζέρια. Τι έχουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε να παρουσιάσουμε δύο πιάτα, δύο νιγκύρι. Δύο νιγκύρι εντελώς διαφορετικά από τα κλασικά. Δύο νιγκύρι τα οποία στείνονται σε κουπάτ. Δύο νιγκύρι τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την τεχνική που έχουν οι Ιάπωνες, που το βάζουν στο χέρι, το γυρνάνε στο χέρι, βάζουν το ψάρι, το ξαναγυρνάνε στο χέρι. Έχουμε φύγει από αυτό. Φτιάχνουμε δύο νιγκύρι τα οποία δεν χρειαζόμαστε sushi chef στο μαγαζί. Είναι κανείς από εδώ sushi chef? Δεν σε χρειαζόμαστε λοιπόν στο μαγαζί. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά το γεννήσαμε με τους συνεργάτες μου, γιατί είχαμε απειβδίσει με τους sushi chef. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε 1,000 ευρώ ένα μάγειρα, έτσι, που κατατοδοκούν επί το πλείστον. Όχι όλοι σαφώς, υπάρχουν και λαμπροί μάγειρες, έτσι, πάρα πολλοί. Έρχονται,
τα κάνουν κόλλος, δεν βοηθάνε την κουζίνα, κλείνουν του πόστου τους, απειλούν ότι θα φύγουν, φεύγουν, μας αφήνουν στον άξονα, έτσι. Και τρέχουμε να κάνουμε το σούσι τους, τέρμα αυτό, τουλάχιστον στη δική μου κουζίνα. Okay. Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία μέχρι και ένας β' μάγειρας να έχει λίγο τυπική γνώση μαγειρικής. Να είναι 2 χρόνια μάγειρας, 3 χρόνια μάγειρας, να μπορεί να μπει στη διαδικασία να βγάλει σούσι υπό άλλο πρίσμα, υπό άλλη οπτική, υπό μια αιρετική κουλτούρα. Είναι εντελώς αιρετικά. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το ριζάκι που όλοι ξέρετε. Έτσι. Ρίζια υπάρχουν πολλά. Σε γενικές γραμμές είναι δύσκολο να φέρουμε ιαπωνικά ρύζια. Φέρνουμε από Ιταλία, φέρνουμε από Αμερική. Εγώ δουλεύω short grain σε γενικές γραμμές. Μπορείτε να δουλέψετε μισίκι, γιουμενισίκι, κοσοχικάρι και πάρα πολλά. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Το ρύζι εμείς το έχουμε φέρει έτοιμο, παιδιά, γιατί θέλει πάρα πολύ ώρα να γίνει. Έτσι. Πρέπει να το πλύνουμε, να το αφήσουμε ένα 45 λεπτό, 50 λεπτά να στεγνώσει, ενδεχομένως και παραπάνω. Και έχει μια διαδικασία μετά να μαγειρευτεί, μια διαδικασία να κρυώσει. Να φτάσει δηλαδή στην επιθυμητή συνεργασία. Οπότε εμείς το έχουμε έτοιμο. Εγώ εντάξει θα σας πω τι γίνεται με το ρύζι. Έτσι. Λοιπόν, εμείς το πλένουμε 7 φορές. Ούτε 6, ούτε 8, ούτε 5. Δεν μπαίνουμε ποτέ στη διαδικασία να πιάνουμε το ρύζι εμείς και να το τρίβουμε μέσα στο νερό. Πάει. Ήδη έρχεται σε πολλά σημεία σπασμένο. Μην το βιάσουμε κι εμείς άλλο. Έτσι. Οπότε, μπαίνουμε στη διαδικασία και θα βάλουμε νερό. Φαίνεται εδώ, φαίνεται. Πάμε να ρίξουμε λίγο νερό. Ωραία, για άνοιξα το λίγο. Δεν μπορώ να έχω μια κάμερα εδώ. Όλο. Δεν φαίνεται. Λοιπόν, όσο είναι το ρύζι, βάζουμε νεράκι ίσα-ίσα να καλύψει το ρύζι. Άντε να είναι μισό εκατοστό πάνω από το ρύζι. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρατήστε το. Έτσι. Με τα δάχτυλά μας, λες και είναι χτένα, έτσι, μπαίνουμε και χτενίζουμε το ρύζι. Ασπρίζει αυτό. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό το πράγμα με τόσο λίγο νερό είναι για να μπορεί να τρίβεται φυσιολογικά ο ένας κόκκος με τον άλλον. Και όχι να το βιάσουμε ή να του βάλουμε πολύ νερό, να γίνει μια πισίνα, μια σούπα. Και ουσιαστικά να ανακατεύουμε το ρύζι και να πλέει το ρύζι μέσα σε άφθονο νερό. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε το αντίθετο. Θέλουμε λίγο νερό και ο ένας κόκκος να τρίβεται φυσιολογικά, χωρίς φορά, τον άλλον. Έτσι, το πιο σημαντικό. Αυτό το πράγμα θα το κάνουμε 7 φορές. Όχι 6. Όχι 8. 7 φορές. Αδειάζουμε, ξαναβάζουμε νερό. Ξανά η ίδια διαδικασία. Αδειάζουμε, ξαναβάζουμε νερό 7 φορές. Κρατήστε τον αριθμό. Θα βγει ένα διαφανές νεράκι, ένα δροσερό ρύζι και το αφήνουμε να σουρώσει σε ένα σινουά εταμίν, σε ένα για αλεύρι, σε ένα οτιδήποτε. Έτσι. Τουλάχιστον 40-45 λεπτάκια. Το ρύζι πρέπει να ασπρίσει ξανά. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι 100% στεγνό πριν το ρίξουμε μέσα στο βραστήρα. Από τη στιγμή που θα το ρίξουμε μέσα στο βραστήρα, ξεκινάει μια διαδικασία με χρονόμετρο. Βάζουμε το ρύζι ένα προς ένα, ανάλογα την εποχή, ανάλογα το ρύζι. Μεγάλα κεφάλαια αυτά. Το ίδιο ρύζι μπορεί να έχει διαφορετική, αναλογία νερού, ρυζιού, το καλοκαίρι, σε σχέση με το χειμώνα. 50 ml, μην φανταστείτε τώρα κάτι τρομερό. Λοιπόν, το βάζουμε λοιπόν στο βραστήρα, τοποθετούμε και ένα φύλλο κόμπου από πάνω, την αναλογία μας, ένα προς ένα. Μπείτε σε μια διαδικασία για αρχή, ένα προς ένα. Και πετάμε και ένα φύλλο κόμπου από πάνω. Χρονόμετρο, 5 λεπτά. Αφήνουμε το ρύζι να ηρεμήσει. Αφήνουμε το κόμπου να μουλιάσει. Αφήνουμε όλη τη διαδικασία, γιατί το έχουμε φέρει σε μια σύγχυση. 7 φορές που το πλένουμε και το μαγαρίζουμε, το έχουμε φέρει σε μια σύγχυση. Όλη η μοριακή του δομή έρχεται σε μια σύγχυση. Αυτό πρέπει να χαλαρώσει, να ξανάρθει σε μια ωραία ήπια διαδικασία. Και κλακ μετά το βραστήρα. Σε περίπτωση που το κάνετε στην κατσαρόλα, λάθος, αστερίσκο μετά θα σας το πω αυτό. Σε περίπτωση που το κάνετε στην κατσαρόλα, λάθος. Περάσανε τα 5 λεπτά, κλακ το βραστήρα, 30 λεπτά. Αφήστε να
το βραστήρα να κάνει τη δουλειά του. Καλός βραστήρας θα κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Έτσι, περνάνε τα 30 λεπτά, το ανοίγετε, φεύγει το ντουμάνι και παίρνετε το sushi zoo. Το δείξω σε λίγο. Το sushi zoo όλοι γνωρίζουμε τι είναι. Αυτό που ουσιαστικά αρωματίζουμε και δίνουμε γεύση στο ρύζι. Παίζουν πάρα πολλά sushi zoo. Αποτελείται επί το πλείστον από ξύδι. Έτσι, η βασική του σύσταση. Εφόσον λοιπόν το ανοίξουμε, φύγει το πρώτο ντουμάνι, εμείς τι κάνουμε παραγωγικά. Το 80% από το sushi zoo το ρίχνουμε μέσα στο βραστήρα. Μπαμ και κλείνουμε και αφήνουμε ένα 20%. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία δηλαδή να αναποδογυρίσουμε στο χαγκύρι το ρύζι και να το ραντίσουμε. Το ραντίζουμε μέσα, βάζουμε το 80% του ζου, το κλείνουμε, μετράμε 10 λεπτά. Το έχει πιει με ηρεμία, έχει πάει παντού, έτσι. Το βγάζουμε μετά τα 10 λεπτά και το αναποδογυρίζουμε. Και το υπόλοιπο 20% το ραντίζουμε σταδιακά από πάνω. Το ελαφρώνουμε με μια ωραία βεντάλια, του βγάζουμε τον πρώτο ατμό να φύγει, έτσι. Και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να το ανοίξουμε. Βγάζουμε τους κόμπους, το έχει φτιάξει δηλαδή κάτι γρόμπαλα, βγάζουμε τους κόμπους, το αφήνουμε στην άκρη στο χαγκύρι, με μια ωραία πετσετούλα από πάνω, σε ένα μισάωράκι είναι έτοιμο για χρήση. Όταν το ρύζι σας κρυώσει πάρα πολύ, television, έτσι, μετά από 3 ώρες, το ρύζι γίνεται χάλια. Μετά από 3-4 ώρες θα αρχίσει να φτιάχνει πετσούλα. Δεν το θέλουμε αυτό. Το ρύζι είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μια χαρά είναι το 24, 25, 26 βαθμούς Κελσίου, είναι μια χαρά. Έτσι. Άμα πέσει και φτάσει στο 18-20, δυστυχώς χαιρετάει. Γίνεται σκληρό, γίνεται πέτσα. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές είναι για το ρύζι του βραστήρα. Τώρα πάμε λίγο στην κατσαρόλα. Η διαδικασία της κατσαρόλας είναι πιο πολύπλοκη. Ή μάλλον δεν θα έλεγα πιο πολύπλοκη. Θα έλεγα πιο αυστηρή. Θέλει τον sushi chef, αυτόν που φτιάχνει το ρύζι, να είναι από πάνω, να μην κουνήσει ρούπι. Έτσι. Θα βάλετε την αναλογία σας 1 κιλό ρύζι προς ένα και κάτι. Πάμε σε άλλη τώρα διαδικασία. Και έτσι όπως είναι, με το καπάκι του, τίγκα, φωτιά, γκάζι. Εδώ δεν ξέρω να το κάνω. Η αλήθεια είναι. Λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Φωτιά, κάργα. Και είναι ο sushi chef από πάνω και περιμένει, σαν τον μπάστακα. Εκεί κάθεται, ξέρω εγώ, σαν τον μαλάκα, περιμένει 10 ώρες. Εκεί κάθεται. Εντάξει. Σε 6-7 λεπτά, με το που αρχίζει και κοχλάζει το ρύζι, μπαμ, στην κατώτερη. Και δεν εννοώ στην κατώτερη, απλά στο γύρισμα να δείξει το στεφάνι της φωτιάς λίγο, προς το κλείσιμο ματιού, έτσι, στην κατώτερη, ίσα-ίσα. Μετράτε ένα 25 λεπτά, 28 λεπτάκια, ανάλογα τη φωτιά σας, έτσι, και ακολουθείτε τη διαδικασία του πάρισμα στο χαγκύρι και ράντισμα μετά. Δεν κάνουμε τώρα τη διαδικασία αυτή με το 80% σου συζού. Έτσι, και ράντισμα από πάνω. Άνοιγμα, ράντισμα, όλη τη διαδικασία δηλαδή που ξέρουμε, όσοι το ξέρουν τέλος πάντων, το αφήνουμε στην άκρη, κρυώνει, τέρμα. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία πάνω... Πάνω κάτω, αυτή είναι η διαδικασία με το ρύζι. Αυτό θα έπρεπε να σας το δείξω κανονικά από το μηδέν, από την αρχή. Αλλά είναι χρονοβόρο. Έτσι, δεν μας βγαίνει ο χρόνος. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε άλλο ένα σοβαρό συστατικό αυτή τη στιγμή, που λέγεται sushi zoo. Σε μία μπασίνα, σε μία κανάτα, σε μία... ό,τι βολεύει τον κάθε έναν, έτσι. Θα πάρετε το ξύδι σας, bloom, μέσα τη ζάχαρή σας, το γιούζου σας, μυρίν σας, όλα bloom. Να έχω τον πιμεράκι, σε παρακαλώ. Πιμερ. Λοιπόν, πάρε μου και αυτό πίσω. Σε ευχαριστώ. Οκ. Okay. Λοιπόν, και του δίνουμε και καταλαβαίνει.
Λοιπόν, θεωρούμε ότι η ζάχαρη έλειωσε. Όταν το έχουμε χτυπήσει, έχει ασπρίσει και η ζάχαρη έχει λιώσει, συνεχίζουμε να χτυπάμε. Αυτό σας το είπα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον εξής λόγο. Εάν η ζάχαρη δεν χτυπηθεί σωστά, εάν η ζάχαρη δεν λιώσει στο 101% και δεν χρειάζεται θερμότητα, αν δεν λιώσει στο 101%, θα φτιάξετε το σούσι ζού σας, θα κάνετε μια προετοιμασία, ας πούμε, 20 κιλά σούσι ζού, 50, 100 κιλά, ανάλογα τώρα την πορεία του εστιατορίου. Θα το έχετε στην καβάντζα σας, δεν χαλάει και 5 μήνες, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά άμα δεν λιώσει η ζάχαρη σωστά, σε ένα μήνα θα αρχίσει να κρυσταλώνει. Θα αρχίσετε να βγάζετε μετά κρύσταλλα. Και δεν είναι καθόλου καλό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε, χτυπάμε. Να είμαστε σίγουροι ότι έχει λιώσει. Πεπισμένοι, όχι σίγουροι. Λοιπόν, το κόμπου μπορώ να το έχω. Τέλεια. Και εφόσον είναι έτοιμο, ένα κομμάτι κόμπου. Bloom. Μέσα. Ξέρουμε τι είναι το κόμπου. Έτσι, φύκια. Ένα από τα χιλιάδες φύκια των θαλασσών. Μη σας παραξενεύει που είναι γαλακτερό, που έχει ασπρίσει. Σε μισή ωρίτσα θα είναι διάφανο. Πάλι σαν να μην τρέχει τίποτα. Okay. Ποτέ μην το βάλετε στη διαδικασία, στο ψυγείο, το βγάλετε από το ψυγείο και ραντίσετε το ρύζι σας με παγωμένο σούσι ζού. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Έτσι, θερμοκρασία δωματίου. Δεν μπορεί να έχεις το βραστήρα σου στους 80, στους 90 και να βάλεις στους 2 βαθμούς τέτοιο. Το κάτσες το ρύζι. Δεν συνεχίζει τα 10 λεπτά τα πολύ συγκεκριμένα που το θέλουμε. Έτσι, την κάτσαμε τη βάρκα. Λοιπόν, εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το σούσι ζού. Σε ένα κιλό ρύζι, 400-500 ml σούσι ζού. Εύκολα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, αφού κάναμε τη βάση και τα δύο πιγκυράκια μας, έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε το χέλι μας. Θα βγάλουμε δύο νιγκύρια. Το πρώτο είναι η προσαρμογή της ελληνικής παράδοσης στην ιαπωνική. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε να πάρουμε κάτι πραγματικά παραδοσιακό για να το προσαρμόσουμε. Και όχι ένα ψάρι το οποίο θα το ρίξουμε πάνω σε ένα ρύζι, θα τοποθετήσουμε και ένα υλικό γιούζου και το ονομάσαμε Νικέι. Όχι. Πάμε στη Χαλκιδική. Τα μνημόσυνα της Χαλκιδικής, λοιπόν, έτσι, τρώνε χέλι στη Φάδο. Έτσι, να πεις μνημόσυνα. Εκεί το είδαμε. Λοιπόν, και φτιάξαμε ένα νικύρι χέλι στη Φάδο. Και μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία. Το χελάκι μας, να κόψουμε το χέλι και βγάλτε και την μάτσα. Λοιπόν, καπνιστό χέλι είναι από την εταιρεία γείτονα, Σαφή γείτονα, είναι η αγαπημένη μου. Μου το φέρνει η αγαπημένη μου η Γεωργία από την Άλλιος. Έτσι. Λοιπόν, και μπαίνουμε στην διαδικασία και το κόβουμε ωραίες μερίδες. Εδώ. Okay. Λοιπόν, και το αφήνουμε στην άκρη. Νιγκύρι, καπνιστό χέλι στη Φάδο και σάλτσα από πράσινο τσάι Ιαπωνίας μάτσα. Είναι ωραίο combination. Λοιπόν, το μάτσα μας. Okay. Το φουέ. Και μαγιονέζα, Japanese mayo. Τη γνωρίζετε όλοι τη Japanese mayo. Έτσι, απλό υλικό. Τι διαφορά έχει η Ιαπωνέζικη μαγιονέζα? Μαγιονέζα ευρωπαϊκού τύπου. Μαγιονέζες και οι δύο.
Μία γίνεται με grape seed oil. Έχει ντάσι μέσα, έχει κατσιομπούσι, έχει σπαναγιά στα μάτια. Έτσι, έχει ψαρικό σε γενικές γραμμές. Και η άλλη είναι η κλασική μαγιονέζα που γνωρίζουμε, τα λάδια μας, κροκάδια μας σηκώνουμε. Έχει τεράστια διαφορά, έχει τεράστια ένταση. Λοιπόν, μάτσα. Κοσκινίζουμε. Ένα φοέ. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση? Έλα, εσύ τόσα χρόνια μάγειρας είσαι, δεν μπορεί να μην έχεις τώρα μία ερώτηση. Έτσι, τόσα πράγματα έχεις από τη διοίκησή σου. Okay. Λοιπόν, και είναι αυτή εδώ, το ωραίο πράσινο της χρώμα. Okay. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ απλά. Απλά τα στάδια είναι. Λοιπόν, τοποθέτηση, σε ένα piping bag είναι, ωραία, φέρνω το βάλω εγώ. Λοιπόν, του δίνουμε και μια-δυο σβούρες για να φύγει ο αέρας από μέσα. Έτσι, θέλει λίγο προσοχή αυτό το πράγμα. Μην δώσετε και τεράστια δύναμη. Ανοίγει συνήθως από μπροστά και φεύγει. Το έχουμε πάθει. Okay. Λοιπόν, το μάτσα το κάναμε και πάμε να κάνουμε το στιφάδο μας. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα κρεμμύδι στιφάδο να καθαριστεί, να μαγειρευτεί, έτσι θέλει μια διαδικασία τεράστια. Οπότε εδώ το έχουμε φέρει έτοιμο. Είναι ένα στιφάδο όπως το κάνει η γιαγιά μας. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα, τουλάχιστον τη δική μου γιαγιά, έτσι. Πιπέρι, δάφνη, ξύδι, αλάτι, πιπέρι, πελτεδάκι, δέντρο λίβανο, ό,τι ακριβώς κάνανε τότε. Και μπαίνουμε στη διαδικασία, το μαγειρεύουμε σιγά σιγά μέχρι όμως να λιώσει, παιδιά. Δηλαδή, να γίνει, μην μπείτε στη διαδικασία, για την άποψή μου. Αφού θέλουμε λοιπόν να τιμήσουμε την ελληνική παράδοση, κατά τη δική μου άποψη, έτσι, θα ήθελα να το μαγειρέψω όπως το μαγειρεύει η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου δεν ήξερα από τεχνικές. Όπως και η γιαγιά σας, δεν ήξερα από τεχνικές. Δεν έμπαινε στη διαδικασία να δει, ξέρω εγώ, να το βάλει σε ρόνερ και στους 65 βαθμούς για 400 ώρες. Και το μαγείρευε. Κάποια τα έχανε, λογικό γιατί σπάγανε. Κάποια όχι. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν θέλω από τη δική μου πλευρά να είναι αυτό το αλτέντε, το νεοελληνικό στοιχείο της, αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου για να μην προσβάλλω κιόλας, αυτό το new age που κάνουμε, που πρέπει να είναι όλα λίγο κάπως και αυστηρά σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές, ας πούμε, τεχνικές και ότι πρέπει άρτιο να είναι τεχνικά και μόνο και όχι.
Παράδοση, παράδοση σε όλο τη το έργο. Όπω το έκανε η γιαγιά μα. Λιώστε και μερικά κρακμίδια, δεν θα πάθει τίποτα ο πελάτη. Αντιθέτω, θα του αρέσει. Γιατί σε γενικέ γραμμέ, ο πελάτη δεν του καίγεται χαρφί για το τι γίνεται μέσα στην κουζίνα. Δεν του καίγεται αν εσύ, κυρία μου, είσαστε 50 ώρε μέσα στην κουζίνα. Δεν το γνωρίζει και δεν θα το γνωρίσει. Και δεν είναι σε θέση να το γνωρίσει. Οπότε, όταν θα βάλει στόμα του κάτι το οποίο είναι νόστιμο, αναγνωρίζει αυτό. Δεν αναγνωρίζει εάν έχει, αν είναι σε ρόνερ 30 ώρες ή αν ο αφρός είναι τέλεια δομημένος και στην θερμοκρασία των 55 βαθμών στο μπαθ. Να του, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Εντάξει, τον ενδιαφέρει τι τρώει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω, εντάξει, δύσκολο, ναι, okay. Είναι μαλακό. Είναι εντελώς μαλακό το κρεμμύδι. Και εφόσον έχουμε μπει στη διαδικασία και μαγειρέψαμε, φέραμε έτοιμο δηλαδή το στιφάδο, πάμε να φτιάξουμε σχετικά το πρώτο μας πιατάκι. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Ρύζι. Τι σας έλεγα, βεβαίως τα έχω εδώ. Καμία σχέση. Καμία σχέση, καμία σχέση. Φεύγουμε από αυτό. Okay. Με ένα κουπάτ, ένα τσερκάκι. Έχουμε ένα εδώ να δείξω. Okay. Τοποθετούμε και πάνω σε αυτό στείνουμε. Φροντίστε, πάμε σε πάλι αιρετικά. Οι Ιάπωνες τι κάνουνε. Παίρνουν στη διαδικασία οι sushi chef, βάζουν τα ψάρια τους, κάνουν ράνουν, το γυρνάνε, το ξαναγυρνάνε. Και είναι ουσιαστικά ένα ρύζι το οποίο όταν το βάζεις στο στόμα σου είναι αφράτο, αλλά μπορεί και να σταθεί το υλικό επάνω. Είναι σφιχτό, αλλά είναι αφράτο. Πολύ σημαντικό. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο πελάτης να μην φάει με ξυλάκι. Με ενδιαφέρει να φάει με το χέρι. Σε ένα μαγαζί που μπορεί να πληρώνει και 100 και 200 ευρώ το κεφάλι. Δεν με νοιάζει. Να φάει με το χέρι. Γιατί, έτσι. Λοιπόν, οπότε, εδώ δεν διαλύεται, το σφίγγουμε, ναι, είναι αιρετικό, σου λέω, όλο το σύστημα είναι αιρετικό. Να βες. Να μην διαλύεται και ξεκινάμε, λοιπόν, να το φτιάχνουμε. Το χέλι είναι τελικό προϊόν. Δεν μπορείτε να το μαγειρέψετε πολύ, το νου σας. Δηλαδή, μην μπείτε στη διαδικασία να το βάλετε μέσα στο φούρνο, να το ζεστάνετε και να το αφήσετε 15 λεπτά, το χάσατε. Είναι τελικό προϊόν. Είναι έτοιμο προς βρώση. Okay. Άρα λοιπόν, θα το βάλουμε 2-2,5 λεπτάκια. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ τη σαλαμάνδρα. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τον φούρνο. Έτσι, 200-220, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, και τι έχει γίνει τώρα εδώ. Έχουμε ένα βούτυρο, το οποίο, δεν πειράζει, το οποίο είναι βούτυρο με κίμτσι, κόλιαδρο και τζίντζερ. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Γενικά, όλες οι κουζίνες έχουν βούτυρα. Έτσι, ως γνωστόν. Έχουμε φτιάξει μια σειρά από βούτυρα, κάποιες συγκεκριμένες συνταγές μέσα στο εστιατόριο, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα την ώρα του πανικού, γιατί εγώ δεν κάνω fine dining, εγώ κάνω fun dining. Δηλαδή, έρχονται 100, 150, 200 άτομα έξω να φάνε. Δεν έρχονται 30. Μπορώ να έχω εγώ το μαγειρά μου στα 150 κουβέρ, στα 200 κουβέρ έξω και να έχω την απέτηση, όταν εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να το κάνω, να μου δοκιμάζει κάθε φορά το πιάτο, εάν έχει βάλει αλάτι σε όλα τα κρέατα, από την αρχή μέχρι και το τέλος του κρέατος, αν έχει βάλει αλάτι από την αρχή μέχρι το τέλος του ψαριού, αφού εγώ δεν μπορώ να το κάνω, μπορώ να το κάνω μαγειράς μου, μπορώ να ζητάω πράγματα ιραία. Λοιπόν, οπότε έχουμε δημιουργήσει κάποιες συγκεκριμένες συνταγές, τα οποία τις αλείβουμε πάνω από τα υλικά μας, το κρέας έχει άλλο, το ψάρι έχει άλλο, τα καπνιστά έχουν άλλα. Το αλάτι μας, τη γεύση μας γενικά που θέλουμε, τα βότανά μας, και όλο αυτό, σαλαμάνδρα, φούρνο, τι έχει ο καθένας, χι χρονικό διάστημα, 2,5 λεπτάκια, οπότε δεν περιμένω από το μάγειρα να τρέχει εκείνη τη στιγμή και να μου κάνει Το έχουμε, ρίχτω, το έχουμε 2,5 λεπτάκια μέσα, σαλαμάνδρα. Δες Δημήτρη, μπορεί να θέλει 2, μπορεί να θέλει 3, εντάξει. Και ξέρω και εγώ και αυτός τι γεύση έχουμε. Οπότε δεν πρόκειται κανένας να ζητήσει τα ρέστα από κανέναν. Μόνο εάν η συνταγή, η πρότυπη συνταγή που έχουμε φτιάξει, δεν εκτελεστεί σωστά
στην προετοιμασία. Εκεί έχουμε πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε το νιγκυράκι μας. Θα ήθελα και άλλο ένα ταψάκι πίτσας. Να βάλουμε λίγο, να ζεστάνουμε και το κρεμμυδάκι. Ωραία. Γράτσιες. Και ξεκινήστε να βγάλουμε το πρώτο πιάτο. Λοιπόν, ρίχτω μέσα. Κάνει αυτό το μέγεθος τώρα. Εντάξει, ρίχτου λίγο για να πάρει. Δεν ξέρω αν το πιάνει τώρα, αλλά εντάξει, μια χαρά είσαι εκεί. Κομπλέ. Που θα ζεσταθεί. Ετοιμάστε τα νεγκύρια μας. Σε αυτό το μπάγκο εκεί. Πάμε. Φέρε τα πιατάκια. Λοιπόν. Τώρα το ανάψαμε. Θα περιμένουμε ένα κλικ ακόμα γιατί ήταν σβηστός ο φούρνος. Ήταν κλειστός ο φούρνος. Ναι, οπότε περιμένουμε, δώσ' του λίγο ακόμα. Σε γενικές γραμμές, οι Ιάπωνες έχουν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη κουλτούρα. Είναι άξια θαυμασμού. Βλέπεις άνθρωποι οι οποίοι εν έτη 2023 κάνουν πράγματα που έκανε ο πεντάκης πίσω παππούς, ας πούμε. Γενναίες. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο στη μαγειρική. Αυτό είναι άξιο θαυμασμού, έτσι. Οι μαχαιροποιοί τους είναι 800 χρόνια οικογένειες. Οι κεραμίστες τους είναι 1.500-2.000 χρόνια οικογένειες. Και κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνανε πριν 1.500-2.000 χρόνια. Και είναι αυτή, είναι ο μοναδικός λαός στην ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι, ο οποίος έχει κάνει delete τον νόμο που λέει ότι δεν εξελίσσεται, πεθαίνει. Οι Ιάπωνες δεν πεθαίνουν. Λοιπόν, αυτό είναι άξιο θαυμασμού. Εμείς στο δυτικό πολιτισμό, δυστυχώς, καλή ώρα, και εγώ είμαι ένα τρανό παράδειγμα αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχουμε την δυνατότητα, είναι κατασκευαστικό αυτό το πράγμα, έτσι, δεν έχουμε την αξιοσύνη, θα έλεγα, να διατηρήσουμε κάτι τόσο πολύ. Το μόνο πράγμα που έχουμε καταφέρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι στη Σύφνο τους κεραμίστες, οι οποίοι έχουν μια ηλικία της τάξης των 3.500 ετών. Ένα φυσικό γυαλί στη Γαλλία που έχει ηλικία 1.000 ετών. Δεν μπορούμε να το πάμε παραπάνω, γιατί ζητάμε την εξέλιξη. Ενώ ένας Ιάπωνας, η διαφορά του είναι ότι δεν εξελίσσει τίποτα σε αυτό που βλέπεις, πλην την ποιότητα. Θα ψάξει να βρει ποιο είναι εκείνο το ψάρι, το οποίο θα το συντηρήσει πολύ καλύτερα σε σχέση με τον πάπου του, ο οποίος, μοιραίο άνθρωπος, αυτά είχε και αυτά μπορούσε να συντηρήσει. Έτσι, τα συντηρούσαν σε ρύζια. Τη γνωρίζουμε την ιστορία του Σούσι. Έχει ξεκινήσει τελείως διαφορετικά από όλο αυτό και το πώς έχει καταλήξει. Στην περίοδο, τώρα 800.000 χρόνια πριν ήταν, και δεν είμαι σίγουρος για τις ημερομηνίες, υπήρχε υπεραλληλεία στην Ιαπωνία και δεν ήξεραν τι να κάνουν τα ψάρια. Και τα συντηρούσαν μέσα σε ρύζι. Πέρανε τα φιλέτα ψαριών, τα βάζανε ρύζι κάτω, ρύζι πάνω, και τα συντηρούσαν. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε. Και στην πορεία, σταδιακά, ήρθε αυτό το fine πράγμα που φτιάχνουν, το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Λοιπόν, οκ, μια χαρά.
Τέλεια. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία να στήσουμε τον ιγκύρι μας, έτσι. Τώρα δεν φαίνεται, δεν έχουμε κάποια κάμερα να το δούμε εδώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, ας το στήσουμε εδώ για να βλέπετε με κάποιο τρόπο. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να το κάνει και μάγειρας, δεν μπορεί να το κάνει, δεν είναι απαραίτητο το κάνει σούσι σεφ, το κάνει και μάγειρας. Πολύ σημαντικό αυτό, για όσους έχουν σούσι στα μαγαζιά τους. Λοιπόν, λίγο ginger. Μπορώ να έχω λίγο πιστάτσιο σως. Θα σας δείξω στο επόμενο πιάτο τι είναι αυτό. Λοιπόν, σάλτσα πιστάτσιο, πολύ λίγο. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι κατασκευαστικός, είναι δομικό το θέμα, για να μην μας γλιστράει το υλικό, το ψάρι που θα βάλουμε επάνω, έτσι, να μην μας γλιστράει, οπότε βάζουμε μία κόλλα, να μην μας φύγει δεξιά και αριστερά και να έχουμε και έξτρα γεύση. Λοιπόν, ναι, το παίρνεις. Εκεί. Τέλεια. Μάτσα. Παίρνουμε και λίγο χορτάρι. Βάζουμε πάνω, δύο crispy onion, okay. Λίγο σιτσίμι τον καράσι, το νου σας έχει σουσάμι. Αν το βάλετε στην κουζίνα σας, έχει σουσάμι. Δηλαδή είναι, θα σας πει κάποιος είμαι αλλεργικός στο σουσάμι, το πιάτο σας δεν έχει σουσάμι, αλλά είναι κάτι το οποίο χρωματίζει ωραία το πιάτο. Βάλετε πάνω, εσείς ξέρετε ότι δεν έχει σουσάμι. Κι άλλος χαιρετήσει, έτσι, το νου σας. Έτσι, Βαχαρίδης, legend, έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι το πρώτο μας πιατάκι. Νιγκύρι, χέλι, στιφάδο με πράσινο τσάι μάτσα. Αυτό. Τρώγεται με το χέρι, το νου σας. Το χέρι. Αποβάλλετε τα ξυλάκια. Bam, one bite. Μαχαιροπύρνο να τα ξεχνάμε, για ευνόητους λόγους, έτσι. One bite. Και ο κύριος Μυριακός. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε. Καθώς εγώ κάνω τώρα, ετοιμάζεις και στέλνουμε στους ανθρώπους να το δοκιμάσουν. Okay. Με το δάχτυλο όταν θα σας έρθει και one bite. Έτσι, ζεστάθηκε, κομπλάν. Out. Okay, done. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν ένα άλλο πιατάκι τώρα. Γλώσσα, φρικασέ, αυγολέμονο. Πού κολλάει αυτό, έτσι. Πάμε να το δούμε. Πάμε να φτιάξουμε το αυγολέμονο μας. Είναι ένα πράγμα το οποίο μπαίνει στο σιφόν. Θα ήθελα να κάτσει ένα τετραωράκι, πενταωράκι στο ψυγείο ευκολάκι, για ευνόητους λόγους. Το έχουμε κάνει σαφώς από χτες, είναι στο ψυγείο μας από χτες. Πάμε να φτιάξουμε τον αφρό μας. Έχουμε ένα ντάσι, γνωρίζουμε τι είναι το ντάσι, έτσι. Λοιπόν, είναι ο ψαροζωμός της Ιαπωνίας. Πάρτε σχεδόν 3 λίτρα νερό. Βάλτε ένα ωραίο και γενναίο,
κομμάτι κόμπου μέσα από την προηγούμενη ημέρα σε κρύο νερό και στο ψυγείο μέσα. Να μην βράσει, να δώσει το ουμάμι το κόμπου, το παίρνετε μετά, κάντε το ό,τι θέλετε. Μπορείτε να τυλίξετε ένα ψάρι με αυτό και να πάρει ουμάμι το ψάρι. Μπορείτε να το κάνετε γλυκό του κουταλιού, μπορείτε να το κάνετε οτιδήποτε, σε ένα ωραίο ρολ από πάνω. Έτσι. Εφόσον είναι έτοιμο αυτό το νερό με το ουμάμι του πλέον, τα 3 λίτρα, θα σας μείνει 2,5-2,300 γιατί πίνει αρκετό. Okay. Θα το φέρετε σε μια θερμοκρασία, 70-80-90, θα ρίξετε μέσα το κατσιομπούσι. Γνωρίζουμε τα μπονίτο φλέξ τι είναι. Okay. Τα μπονίτο φλέξ. Δώσε μου λίγο, έχουμε μπονίτο φλέξ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τα μπονίτο φλέξ είναι αυτά που έχω ρίξει εδώ μέσα στο ντάσι. Για μας, στο δυτικό πολιτισμό, τα μπονίτο φλέξ, για όλους μας, συμπεριλαμβανομένου και μου, είναι μια πλαστική συσκευασία πεταμένη σε ένα ράφι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι μας στις κουζίνες, το κοτσιομπούσι μας το έχουμε σε ένα ράφι. Έτσι, το οποίο κάνουμε χράκ, το παίρνουμε, άλλες φορές είναι ανοιγμένο, άλλες φορές... Για τους Ιάπωνες είναι κάτι άλλο. Για τους Ιάπωνες είναι σηκώνομαι 4 ώρα το πρωί και πάω στη λαϊκή αγορά, την εξειδικευμένη, και παίρνω κατσιομπούσι έτοιμο να αχνίζει καπνιστό. Γίνονται μέχρι και δημοπρασίες για το τέλειο κατσιομπούσι. Για μας είναι ένα σακούλι στο ράφι. Έτσι. Λοιπόν. Ρίχνουμε το κατσιομπούσι μέσα, την ποσότητα που θέλουμε. Βάλτε τα 3 λίτρα νερό. Βάλτε γενναία, αντρική, χούφτα, έτσι, αλίπητα. Αφήστε το να κάτσει, όμορφα, μη σας βράσει. Σε γενικές γραμμές, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κάνει παπ και να βράσει. Αφήστε το 20 λεπτάκι στους 90, 95, 98, πριν το βρασμό. Τακ, αφαιρείτε, μετά από το 20 λεπτό, 25 λεπτό, σουρώνετε ένα σινουά εταμίν στην άκρη. Παίρνετε αυτό, βάζετε μέσα επιπλέον κατσιομπούσι, σουτάρετε μέσα τα αυγά, τέλεια. Και, όχι, ξεκινάτε στο χαλαρό. Μέχρι να κάνει ένα κλάκι, έχει το αυγό μέσα, μαζί με τα σπράδια, μαζί με κροκάδια, όλο, direct. Οπότε ξεκινήστε το στη χαλαρή του σκάλα και σταδιακά να το ανεβάζετε. Θέλουμε να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά. Να ομογενοποιηθεί το ασπράδι, το κροκάδι με το κοτσιομπούσι και το ντάσι. Και στο τέλος θα προσθέσουμε και το βουτυράκι του, που είναι απαραίτητο. Όσο καλή και αν είναι οι Ιάπωνες, όσο λαμπρή και αν είναι η δική μας παράδοση, ο Γάλλος είναι Γάλλος. Δεν φεύγει ποτέ και από καμία μαγειρική. Κουτυράκι. Έτσι. Okay. Στέλνει αρκετά γρήγορα αυτό. Okay, οπότε θα χρειαστώ άλλο ένα παιδί να το διοχετεύσουμε στους ανθρώπους κάτω. Όπου βάζει κρεμμύδι, βάζεις μάτσα, φεύγουμε. Θα παγώσει το χέλι. Σερβίρεται ζεστό. Sorry τώρα που δεν μιλάω, αλλά άμα κοχλάσει αυτό και το χάσω, και με κυρίζει το σκυλιόν δηλαδή προς όλο τον κόσμο, έτσι.
Και είναι η πρώτη φορά που το κάνω σε παγωγική. Οπότε... Μάτσα, λουλουδάκι, φεύγουμε. Μην το φοβηθείτε. Αρχίζει, αχνίζει όπως θα έπρεπε. Παίρνει βράση και το τραβάμε. Δεν θα σας κόψει. Καθόλου. Όπου μάτσα λουλουδάκι και έφυγε. Πειράζει, είσαι δύσκολο. No problem. Σε γενικές γραμμές σας θέλει από πάνω, έτσι. Αρχίζει σταδιακά, πίζει. Τέλεια. Λοιπόν. Λίγο η κάμερα. Ηθεί. Σε γενικές γραμμές πίζει αρκετά. Έτσι. Μην το φοβηθείτε. Εδώ. Συνουάε τα μην. Να το περάσουμε. Ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, και bloom, έτσι όπως είναι όλο, το βουτυράκι παρακαλώ. Ρίχτω. Ρίχτω. Ωραία. Τέλεια. Και... Τραγγίζουμε, καλά. Κάτσε. Πολύ ωραία. Πάμε. Πάρτε. Ναι, ναι. Πήγαμε. Λοιπόν... Σε ένα σιφόν. 750 του λίτρου. Thank you. Να φύγει το χέλι. Μπαίνουμε στη διαδικασία να το οπλίσουμε. Έχω χάσει τη μία αμπούλα. Κάπου εδώ είναι. Ναι. Thank you. Υγείο. 5 ώρες. Αύριο. Έτσι.
Έχουμε φέρει έτοιμο. Λοιπόν, άλλο ένα αγαπημένο υλικό. Φιστίκια Αιγίνης. Σαλτσούλα για φιστίκια Αιγίνης. One bite, παιδιά, θα ήθελα. One bite. Τι. Λοιπόν, πάμε. Σάλτσα για φιστίκια Αιγίνης. Παίρνουμε ντάση και φιστίκια Αιγίνης. Και τα βράζουμε μέχρι τέλους. Μέχρι να πεθάνουν. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Φανταστείτε, εδώ έχω 3 τέτοιες χούφτες. Βάλτε. Μην το λυπηθείτε. Οκ. Okay. Κρατάμε και λίγο. Bloom. Πράσιμο. Μέχρι λίγο πριν ξεφτύσει. Θέλω να το πιάνετε στο χέρι σας και να είναι αραχνοήφανο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να είναι μαγειρικά. Δεν στέκει αυτό που λέω. Να το καταστρέψουμε τόσο πολύ. Αλλά για να βγάλουμε την υφή που θέλουμε από έναν τέτοιο καρπό, χρειάζεται. Έτσι. Δεν πάμε να το κάνουμε να το καραμελώσουμε. Δεν πάμε για γλυκό. Πάμε για να κάνουμε μια ωραία υφή. Οπότε δώστε του να καταλάβει. Έτσι. Το αφήνουμε. Εντάξει, δεν θα το βάλω τώρα γιατί θέλει 45 λεπτά σίγουρα. 40-45 λεπτά σίγουρα. Και βγαίνει αυτό το έργο εδώ. Ντάση, ζωμό, ντάση, φιστίκι, τελεία. Τίποτα άλλο. Το βράζετε μέχρι τέλους, μέχρι τέλους και το σουρώνετε. Ο ζωμός που θα έχει περισσέψει, που θα έχει τα ρετάλια από το δίκτυο, τον πετάτε. Είναι πολύ αλμυρός. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, το ντάση είναι αλμυρό, είναι δυνατό, είναι καπνιστό. Για φανταστείτε να κάνει reduction κατά 80%. Δεν τρώγεται. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό γεύσης. Έτσι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό γεύσης. Στο Thermomix το αλέθετε καλά. Πάνω από μισό κιλό φιστίκια, δεν θα το κάνω. Πάνω από μισό κιλό φιστίκια για να μπορεί να το πιάνει. Ιδάλλως θα σας πάει στα νεύρα το συγκεκριμένο, ειδικά το φιστίκι, γιατί κολλάει κατευθείαν στα διχώματα. Το κάνετε αλυφή, το περνάτε από μία σίτα ή από ένα κόσκινο καλύτερα, αλευροκόσκινο, που έχουν και οι αρτοποιοί. Περνάτε, piping bag ή σε μπιμπερό, όπου θέλετε, και ξεκινάμε σιγά σιγά τη διαδικασία για το επόμενο πιάτο, τον νιγκύρι. Πώς σας φάνηκε αυτό, είναι λίγο ιδιαίτερο? Είναι ένα νιγκύρι ιδιαίτερο, δεν έχει καμία σχέση με τα νιγκύρια. Δεν έχετε φάει όλοι βέβαια, έχετε φάει όλοι? Λοιπόν, οπότε, πάμε να κάνουμε τη γλωσσίτσα. Ταψάκι πίτσα, γλωσσίτσα, βουτυράκι. Ωραία. Όχι, ένα τεμαχιάκι, δώσε μου. Τέλεια. Λοιπόν, και το βούτυρο θέλω, έτσι. Το κίμτσι το γνωρίζουμε. Το τουρσί, Λοιπόν, κορεάτικο τουρσί. Κορεάτικο τουρσί από γκάμπατζα, από λάχανο, γιατί κίμτσι σημαίνει τουρσί. Τουρσί από τύρε μεγάλε. Έτσι. Το οποίο βάζουν μέσα αρκετά πράγματα, έτσι. Ζάχαρη, αλάτι, αρκετό, γκάμπατζ, Chinese γκάμπατζ, τσίλι, πάρα πολύ και άφθονο τσίλι. Καλά, δεν θυμάμαι. Και το αφήνουν και κάνει ένα fermentation, πολύ καιρό. Τάμινο, μέσα σε κιούπια. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε μια ωραία πίκα για να πάρει τη γεύση που θέλουμε. Θυμάστε τι σας είπα με το βούτυρο. Η διαδικασία με το βούτυρο, ευχαριστώ πολύ, και το βάζουμε για 2,5 λεπτά μέσα στο φούρνο. Σαλαμάνδρα. Χρονομέτρο. Ωραία. Λοιπόν, και να έχουμε και το σιφόν εδώ, έτσι. Ωραία. Τέλεια. Βγάλτε το ψυγείο, σε παρακαλώ. Και ξεκινάμε εμείς το επόμενο, έτσι. Λοιπόν, πολύ καλό κούνημα. Κάθετε το αυγό κάτω, σε γενικές γραμμές. Οπότε θέλει. Μην το λυπηθείτε. Οι πρώτες φορές, αυτό που θα πάθω δηλαδή εγώ τώρα, ενδεχομένως να σας κάσει στα μούτρα. Εύχομαι τα παιδιά εδώ να το έχουν κάνει, τουλάχιστον το πρώτο.
Okay. Τέλεια. Λοιπόν, περιμένουμε το ψαράκι. Ακολουθούμε τη διαδικασία ίδια, βάζοντας ginger. Πόση ώρα λέει το χρονόμετρο? Όχι. Α, ναι. Ωραία. Ναι, μια χαρά. Ένα λεπτάκι παρακάτι, δώστε μου. Τα σαλικόρνια που είναι. Και έχουμε και σπαράκια της θάλασσας. Τα γνωρίζουμε όλοι τα σαλικόρνια, ε. Okay. Λοιπόν, οπότε για να μπούμε στη διαδικασία να μην βάλουμε μαρούλι, βάζουμε τα σαλικόρνια, σπαράκια της θάλασσας. Ένα μπλανισαρισματάκι της τάξης των 30 δευτερολέπτων βία. Βία, έτσι. Με έτοιμο ice bath, δίπλα. Μπαμ, μπαμ. Δεν μπορούν να περιμένουν. Δηλαδή, και 15 και 20 δευτερόλεπτα να τα μπλανσάρετε, πάλι θα πάρετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Έτσι. Αυτό όμως τα 30 δευτερόλεπτα είναι μια χαρά. Και ανάλογα την ποσότητα, βέβαια. Αυτή η ποσότητα με 30 δευτερόλεπτα είναι σούπερ. Δεν θέλουν και πολύ, δηλαδή. Εντάξει, όσο. Λοιπόν... Τέλεια. Σούπερ. Ξεκινήστε ρύζια, έτσι, για το επόμενο πιάτο, να το δώσουμε. Ρύζι, ginger και έχουμε και την φιστίκι σως. Θα βάλουμε ένα κλικ από κάτω για τους ευνόητους λόγους που είπαμε, παιδιά. Εντάξει, για να κολλήσει, να μην μας χαιρετήσει το ψάρι δεξιά και αριστερά. Είτε από εμάς, είτε από το πάσο και έξω από τους σερβιτόρους. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι να φτάσει στον πελάτη. Οι διαμάχες που έχουμε με τους σερβιτόρους, που ευτυχώς έχουν αρχίσει και φθήνουν πια όλες αυτές οι χαζοδιαδικασίες, έτσι, είναι ότι εγώ στο δώσα στο πάσο, ρε μεγάλε, από εκεί και έπειτα κάνει ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται. Ο πελάτης θα την πληρώσει την ύφη. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία και κάνουμε κάτι κατασκευαστικό. Και βάζουμε το ψάρι μας, κάνουμε, ράνουμε, ώστε να φτάσει στον πελάτη και όχι να φύγει από τα χέρια τα δικά μας μια χαρά. Και μετά τι γίνεται, πώς θα πάει ο άλλος στα 30 μέτρα. Έτσι. Λοιπόν, ψαράκι. Συγκεκριμένο είναι γλώσσα. Μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε λευκό ψάρι. Σαλικόρνια. Βγαίνει ωραίος, σφιχτός, έτσι, ο αφρός, συνειδητά. Μπορείτε να βάλετε λίγο αυγοτάραχο μεσολογγίο από πάνω, μπορείτε να βάλετε λίγο χοντάσι, σιτζίμι τον καράσι, οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, και εδώ, αυτό είναι το νιγκίρι γλώσσα. Λοιπόν, αρχηγέ μου, ευχαριστούμε πολύ. Μαζόμαστε, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε, αυτό ήτανε, ουσιαστικά. Πάνω κάτω, πιστεύω να σας έδωσα μία ιδέα για το πώς σκέφτομαι μαζί με τους συνεργάτες μου μέσα σε μια κουζίνα και σε ό,τι αφορά την Ιαπωνική κουζίνα. Τους θαυμάζω πολύ τους Ιάπωνες από τη μία, από την άλλη όμως θα έλεγα ότι τους συχαίνομαι κιόλας. Ενδεχομένως γιατί μπορεί να τους ζηλεύω. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα είχε κανένα νόημα για μένα, προσωπικά για μένα, να κάνω μια Ιαπωνική κουζίνα η οποία θα είχε ένα ρύζι, ένα ψάρι από πάνω. Το οποίο μπορεί να παίρναγε από 1.200 μπράιν, μπορεί να παίρναγε από 1.200 καπνιστές καταστάσεις, από ζάχαρες με αλάτια, από κόμπου, από... δεν με νοιάζει από τι θα παίρναγε. Και να ήταν ένα πολύ νόστιμο νιγκύρι. Αλλά όσο ριζοσπαστικό και αν θα ακουστεί αυτό που θα πω, δεν θα μπορέσω να μαγειρεύω κάτι τόσο μίζερο.
Συγγνώμη, αλλά το εννοώ. Η παραδοσιακή ιαπωνική κουζίνα, κατά τα δικά μου δεδομένα, έχει μια τάση μιζέριας. Όσο και αν τους λατρεύω και αν τους αγαπώ. Οπότε, αυτή είναι η διαδικασία. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να φτιάξουμε ένα άλλο σούσι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να πάμε σε κάτι κυριολεκτικά εντελώς διαφορετικό. Μπήκαμε σε μια φάση να έχουμε χαρακτηριστεί και ως αιρετικοί. Είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.